Reuters, 10 Δεκεμβρίου. Reuters, Διεθνές Ειδησιογραφικό Πρακτορείο. Διαβάζω. Θα βάλω και το link του Reuters. Τα περισσότερα από τα 43 κρούσματα της COVID-19 που προκλήθηκαν από την παραλλαγή Ομικρόν που εντοπίστηκαν στις Ηνωμένες Πολιτείες μέχρι στιγμής, μέχρι τις 10 Δεκεμβρίου δηλαδή, αφορούσαν άτομα που είχαν εμβολιαστεί πλήρως και το 1/3 από αυτά να είχε λάβει αναμνηστική δόση, σύμφωνα με την επίσημη έκδοση που δημοσιεύτηκε την Παρασκευή. Περασμένη. Το Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων των Ηνωμένων Πολιτειών, CDC, ανέφερε ότι από τα 43 κρούσματα που αποδίδονται στην παραλλαγή Όμικρον, 34 άτομα είχαν εμβολιαστεί πλήρως. 14 από αυτούς είχαν επίσης λάβει αναμνηστική δόση εμβολίου, αν και 5 από αυτά τα κρούσματα παρατηρήθηκαν σε λιγότερο από 14 μέρες μετά τον επιπλέον εμβολιασμό, πριν αρχίσει να ισχύει πλήρης προστασία. Πώς το είπατε, 14 μέρες και το πιστοποιητικό γιατί βγαίνει σε 24 ώρες? Αν και οι αριθμοί είναι πολύ μικροί, λέει προσεκτικά το Reuters, προτίθενται στις αυξανόμενες ανησυχίες ότι τα τρέχοντα εμβόλια μπορεί να προσφέρουν μικρότερη προστασία έναντι της εξαιρετικά μεταδοτικής νέας παραλλαγής Όμικρον. Μεταξύ των κρουσμάτων Όμικρον, 25 αφορούσαν άτομα ηλικίας 18-39 ετών και 14 είχαν από αυτά πραγματοποιήσει διεθνή ταξίδια. 6 άτομα είχαν μολυνθεί στο παρελθόν από τον κορονοϊό. Οι περισσότεροι από αυτούς είχαν μόνο ήπια συμπτώματα, όπως βήχα, συμφόρηση και κόπωση, αναφέρει η έκθεση, ενώ ένα άτομο νοσηλεύτηκε για 2 ημέρες στο νοσοκομείο. Άλλα συμπτώματα που αναφέρθηκαν λιγότερο συχνά ήταν η ναυτία ή έμετος, δύσπνια ή δυσκολία στην αναπνοή, διάρρεια και απώλεια της γεύσης ή της όσφρησης. Το CDC δήλωσε, σύμφωνα με το Reuters, ότι ενώ πολλά από τα πρώτα αναφερόμενα κρούσματα της Όμικρον φαίνεται να είναι ήπια και ότι υπάρχει μια απόσταση στην εκδήλωση της λίμωξης και εκείνης των πιο σοβαρών εκδηλώσεων. Τα συμπτώματα αναμένεται επίσης να είναι ηπιότερα σε εμβολιασμένα άτομα και σε άτομα με προηγούμενη λίμωξη από SARS-CoV-2. Το πρώτο γνωστό κρούσμα Όμικρον στις Ηνωμένες Πολιτείες εντοπίστηκε την 1η Δεκεμβρίου σε πλήρως εμβολιασμένο άτομο που είχε ταξιδέψει στη Νότια Αφρική. Το CDC δήλωσε ότι η πρώτη ημερομηνία εμφάνισης των συμπτωμάτων ήταν η 15η Νοεμβρίου σε άτομο με ιστορικό διεθνούς ταξιδιού. Η παραλλαγή Δέλτα, λέει το Reuters, εξακολουθεί να αντιπροσωπεύει περισσότερο από το 99% όλων των κρουσμάτων στις ΗΠΑ, σύμφωνα με την αναθεωρημένη έκθεση του CDC. Όμως, οι αναφορές από τη Νότια Αφρική δείχνουν ότι η παραλλαγή Ομίκρον είναι πολύ μεταδοτική. Ακόμη και αν τα περισσότερα κρούσματα είναι ήπια, μια πολύ μεταδοτική παραλλαγή θα μπορούσε να οδηγήσει σε αρκετές λοιμώξεις ώστε να υπερφορτωθούν τα συστήματα υγείας, προειδοποίησε το CDC. Οι εργαστηριακές μελέτες που δημοσιεύτηκαν αυτή την εβδομάδα, επαναλαμβάνω, η ανταπόκριση είναι στις 10 Δεκεμβρίου, υποδηλώνουν ότι η παραλλαγή Ομικρόν θα μειώσει την προστατευτική ισχύ των 2 δόσεων του εμβολίου COVID της Pfizer και της BioNTech, αν και μία τρίτη δόση μπορεί να αποκαταστήσει αυτή την προστασία. Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν εγκρίνει αναμνηστικές δόσεις του εμβολίου COVID για όλους τους Αμερικανούς ηλικίας 16 ετών και άνω. Έτσι μεταδίδουν τις ειδήσεις στο εξωτερικό τα ξένα διεθνή ειδησιογραφικά πρακτορία. Ας ελπίσουμε λοιπόν, φίλες και φίλοι, ότι η Όμικρον δεν θα είναι τόσο επικίνδυνη και ούτε τόσο απειλητική όσο η Δέλτα, και ότι θα επικρατήσει και ότι όλα αυτά θα οδηγήσουν σε μια ευνοϊκότερη εξέλιξη, αν και προς το παρόν δεν φαίνεται να εξελίσσονται τα πράγματα προς αυτή την κατεύθυνση. Και καλά όσον αφορά την εξέλιξη της Όμικρον σε παγκόσμια κλίμακα. Στη χώρα μας αλήθεια τι γίνεται? Έχουμε εικόνα? Και τι εικόνα? Το λέω γιατί στην Ελλάδα έχουμε 2 εικόνες της πανδημίας. Την επιδημιολογική εικόνα της πανδημίας και την επικοινωνιακή εικόνα της πανδημίας. Κατά μείζωνα λόγο, στη χώρα μας εμείς υποθέτουμε την πρώτη, την επιδημιολογική, και μαθαίνουμε τη δεύτερη, την επικοινωνιακή. Αυτή τουλάχιστον παίρνουμε σαν ενημέρωση. Γιατί το λέω αυτό? Πάρτε για παράδειγμα τη Δέλτα. Όσοι ακούτε συστηματικά την εκπομπή θα θυμόσαστε ότι ήμασταν οι πρώτοι που είχαμε αποκαλύψει πολύ πριν σκάσει η Δέλτα το πρόβλημα με την εμφάνιση διαφόρων μεταλλάξεων που κυκλοφορούσαν κυρίως στην Αττική. Το θυμόσαστε?
Αν δεν το θυμόσαστε, για ψαχτείτε λίγο στο αρχείο των εκπομπών, θα το βρείτε. Σας θυμίζω ότι τότε είχαμε δημοσιοποιήσει μια αναλυτική αναφορά από το Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών, η οποία έδινε αναλυτικά στοιχεία και έκρουε τον κόδωνα του κινδύνου την ίδια περίοδο που ο κύριος Μαγιορκίνης μας διαβεβαίωνε ότι δεν υπήρχε πρόβλημα. Το θυμάστε? Το άλλο όμως ζήτημα που έβαζε η μελέτη ήταν ότι ο επικεφαλής του εργαστηρίου, δηλαδή των ιατροβιολογικών ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών, τόνιζε την ανάγκη της αύξησης των δειγμάτων προς αλληλούχηση, επειδή το ποσοστό αυτών που εξετάζονταν ήταν πολύ χαμηλό και έτσι δεν μας επέτρεπε να έχουμε μια ικανοποιητική επιδημιολογική εικόνα. Τα θυμάστε όλα αυτά? Αλλά πώς να έχουμε εικόνα, γιατί όχι μόνο δεν αυξήθηκε τότε το ποσοστό των δειγμάτων προς αλληλούχηση, αλλά απέναντίας έτεινε προς μείωση? Ήταν τότε που είχε καθιερωθεί ως υπερόπλο το self-test που δεν δίνει όμως υλικό, το θυμάστε? Self και rapid. Που όχι μόνο πολλά από αυτά έβγαιναν ψευδώς αρνητικά επειδή η αξιοπιστία τους ήταν χαμηλή, αλλά και απέκλειαν παντελώς για τεχνικούς λόγους τη διαδικασία αλληλούχησης αντί για τα μοριακά PCR, που η δουλειά τους είναι ακριβώς αυτή, και να ανοιχνεύουν σωστά, αλλά και να επιτρέπουν την αλληλούχηση και ως εκ τούτου τη γονιδιωματική επιτήρηση. Όπως λοιπόν ήταν φυσικό, σε σύντομο χρονικό διάστημα το πρόβλημα έσκασε. Την περίοδο λοιπόν εκείνη πρακτικά κανείς δεν είναι σε θέση να ξέρει αν επρόκειτο για συνέχιση της ήδη υπάρχουσας έξαρσης ή για μια νέα έξαρση που οφείλονταν στη Δέλτα. Και αυτό γιατί? Μα γιατί η Δέλτα μόλις είχε ανοιχνευτεί σε παγκόσμιο επίπεδο και ήταν περίεργο πώς είχε καταφέρει να κατακλείσει ταυτόχρονα και σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα τη χώρα. Ανεξάρτητα από το τι είχε συμβεί, η έξαρση είχε αποδοθεί στη Δέλτα. Για να δούμε όμως τι λένε τα στοιχεία που έδωσε η χώρα μας στις διεθνείς βάσεις δεδομένων. Θα τα αναρτήσουμε. Τα Our World in Data. 14 Ιουνίου του 2021 η Δέλτα ανοιχνεύεται σε ποσοστό 0,55%. Καλώς. Ας το δεχτούμε, αν και η έξαρση δεν θα μπορούσε να αποδοθεί σε κάτι που είχε τόσο μικρό επί της 100. Αλλά στο επόμενο διάγραμμα που θα δείτε, 28 Ιουνίου, δηλαδή μέσα σε δύο εβδομάδες, σε μια κατακόρυφη γραμμική πορεία έφτασε στο 7,14%. Στη συνέχεια, στις 26 Ιουλίου, μέσα σε ένα μήνα, συνεχίζοντας αυτή την εκθετική πορεία που στο διάγραμμα που θα αναρτήσουμε απεικονίζεται σαν μια κάθετη γραμμική πορεία, έφτασε να αποτελεί το 89% των δειγμάτων στα κρούσματα που ανοιχνεύονταν. Μωρέ μπράβο! Περιέργως πως, μόλις 10 μέρες μετά, ρίχνει και μια πτώση κατά μεσής τον Αύγουστο, με τίγκα τουρισμό από παντού, και φτάνει στο 91,74% για να ξανανεβεί και πάλι αμέσως μετά. Ας μην το σχολιάσουμε γιατί κάτι δεν πάει καλά. Πώς όμως είμαστε σίγουροι ότι όλα αυτά αφορούν την επιδημιολογική εικόνα? Θα μου πείτε, έχοντας κάνει αλληλούχηση, δηλαδή γονιδιωματική επιτήρηση. Για να δούμε λοιπόν τι είδους αλληλούχηση γινόταν τότε με βάση τα στοιχεία που στείλαμε έξω και υπάρχουν στη βάση δεδομένων Our World in Data. Στις 14 Ιουνίου το ποσοστό αλληλούχησης, αν και πολύ χαμηλό παρά τις οδηγίες και συστάσεις των διεθνών οργανισμών σε σχέση με εκείνο των άλλων χωρών, είναι 1,40%. Τι θα έπρεπε λοιπόν να περιμένει κανείς εν ώψη της εμφάνισης Δέλτα σε παγκόσμια κλίμακα? Τι θα έπρεπε να περιμένει κανείς με δεδομένες τις συστάσεις και προειδοποιήσεις του επικεφαλής του Ιδρύματος Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών? Θα περίμενε να αυξηθεί η αλληλούχηση και η γονιδιωματική επιτήρηση? Έγινε αυτό? Τότε τουλάχιστον δεν γίνονταν. Για να δούμε και τη συνέχεια. 28 Ιουνίου το ποσοστό που γίνεται είναι 1,40%. 12 Ιουλίου, δηλαδή ένα μήνα περίπου μετά, το ποσοστό ανεβαίνει στο 1,50%. Ωστόσο, στα προηγούμενα διαγράμματα η συμμετοχή της Δέλτα στα κρούσματα ήταν εκθετική, στο ίδιο πάντα διάστημα. Τι γίνεται εδώ? Πάμε στη συνέχεια. 23 Αυγούστου. Με τίγκα τη Δέλτα, ξέρετε πόσο ήταν το ποσοστό αλληλούχησης? 0,40%. Τι γίνεται λοιπόν? Αντί να αυξάνει η αλληλούχηση, μειώνεται? Και τότε πώς ξέρουμε ότι υπάρχει αυτό το ποσοστό της Δέλτα στη χώρα? Ό,τι και να πει κανείς, δεν υπάρχει δικαιολογία. Ακόμη και η χρονοκαθυστέρηση που μπορεί να υπάρχει από τη λήψη των δειγμάτων μέχρι το αποτέλεσμα της αλληλούχησης. Τι συμβαίνει λοιπόν?
Μήπως θα πρέπει να μας πείτε αν σκοπεύετε να κάνετε το ίδιο και με την Όμικρον τώρα, πριν έχω μάλα.